Ότι εκεί που ήμουν, έμαθα το Σάββατο το μεσημέρι, γιατί με ήθελε το ρεπορτάζ. Πέτυχα τυχαία τον Αντώνη Ρόιτερ στο ξενοδοχείο, που είχε έρθει για γυρίσματα. Κι άλλα. Είχα κι άλλες συναντήσεις, γιατί όπως ξέρετε, πάντα το ρεπορτάζ μου έρχεται μπροστά μου πολλές φορές. Μου λένε, ο Οικονομόπουλος δεν είναι πολύ καλά, είναι άρρωστος, δεν θα εμφανιστεί το Σάββατο βράδυ. Παρόλο που είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν και ήταν sold out. Στη Θεσσαλονίκη πάντα. Στη Θεσσαλονίκη, έχει, ναι, ναι. Και Βέρτη. Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Βέρτη και το δεύτερο του Οικονομόπουλου. Λέω, όντως αρχίζω λίγο το ψάχνω. Ακόμα δεν ήταν σαφές το τρίτο τι θα πρέπει γίνει. Να ήταν του Οικονομόπουλου. Το τρίτο, γιατί ξεκίνησε από τη ΔΕΘ όταν πήγα εγώ που μπορεί, ήταν. Μπορεί. Τέλος πάντων, μη σας τα απολογώ, όντως αναβλήθηκε το βράδυ Σαββάτου η παράσταση, ας το πούμε, το show, η εμφάνιση. Και τον πέτυχα, συνταξιδεύαμε στην επιστροφή, χάλια ο λαιμός του. Και από ό,τι μου είπαν οι δικοί του άνθρωποι, είχε κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπάθησε να εμφανιστεί και κάνει και νέες κορτιζόνες. Μπράβο, για να μπορέσουν να ανοίξει ο λαιμός. Έστω να βγει το βράδυ, αλλά ήταν αδύνατον. Ευγενέστατος και γλυκύτατος ο Νίκος, περαστικά.